Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Καλησπέρα. Νιώθω ότι χρειάζομαι χορογράφο για αυτή την εκπομπή για να μπαίνω και να ξέρεις, χορεύω πάνω στα τραγούδια και να κάνω... Καλώς ήρθατε σε άλλη μια fashion εκπομπή εδώ στο Madwalk TV. Ελπίζω να είστε έτοιμοι γιατί θα περάσουμε πολύ ωραία και σήμερα. Γιατί εννοείται έρχονται τα Madwalk 2023 by 3 Cents 20 Νοεμβρίου και μπορείς να πάρεις τα εισιτήριά σου από το madwalk.gr. Εννοείται παρουσιάστρια της βραδιάς, όχι τρεις βραδιάς, είναι η Βίκυ Καγιά. Μια και μοναδική, την ξέρουμε όλοι, την αγαπάμε όλοι. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι στο madwalk.gr μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας και θα τα πούμε εκεί. Πάμε στα throwbacks, στα αγαπημένα μας throwbacks. Κάθομαι εγώ στο θρόνο μου. Τέλεια. Το πρώτο μας throwback για φέτος, για φέτος, καλησπέρα, καλή χρονιά 2023. Το πρώτο μας throwback για σήμερα είναι της Ήβη Αδάμου, το Black Velvet, που τραγούδησε για τον Δημήτρη Πέτρου. Είναι το 2019, απίστευτο. Και όμως αληθινό, μια εποχή, μια χρονιά που δεν θέλουμε να τη θυμόμαστε όλοι, αλλά σίγουρα θέλουμε να κρατήσουμε το Madwalk του 2019. Εκεί είχε μια έκπληξη όλο αυτό το act, όλο αυτό το show, γιατί ήρθε και η Ντορέτα Παπαδημητρίου, η οποία ανέλαβε να παρουσιάσει μια χορογραφία έκπληξη. Συγκλονιστικό, απίστευτο. Επιδεικνύοντας έτσι τις χορευτικές της ικανότητες. Οι δύο γυναίκες έκλεισαν το act ντυμένες στα μαύρα και εννοείται έκλεψαν την παράσταση. Παράσταση, μπορώ να το πω έτσι. Το catwalk, το show, το fashion show. Είναι υπέροχες, λατρεύω, sexy, hot, τέλεια φωνή, όλα πολύ καλά. Και το επόμενο μας throwback για σήμερα είναι μια γυναίκα που την έχουμε συνηθίσει ως ηθοποιός. Αλλά απέδειξε ότι μπορεί να αλλάξει και καριέρα ανά πάσα στιγμή. Είναι η Κατερίνα Γερονικολού με το τραγούδι «Στόπα και στο ξαναλέω». Οπότε «Στόπα και στο ξαναλέω» ότι είναι η Κατερίνα Γερονικολού που τραγούδησε για το «Toi moi» fashion show. Fashion κάτω. Δεν ξέρω τι έπαθα. Καλησπέρα. Όλα καλά. Όλα καλά. Εδώ περνάμε τέλεια. Κούκλα. Κούκλα η Κατερίνα Γερονικολού. Εδώ με ρωτάνε πότε θα τραγουδήσω εγώ. Θέλετε. Θέλετε. Ποιο τραγούδι θέλετε να πω. Εγώ δεν ξέρω και πολλούς στίχους. Γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που ακούω τη μουσική. Δεν ακούω τόσο τους στίχους. Μπορεί να ξέρω τα λόγια, αλλά δεν ακούω τι λένε. Δεν ξέρω αν είστε σε αυτή την κατηγορία. Το αγαπημένο μου. Κοίταξε να δεις. Τώρα παίζουν πολλές μουσικές μαζί. Και ένα τραγούδι που μου είχε κολλήσει όλο το καλοκαίρι γιατί ήμουν και στη Βολέγανδρο. Ήταν «Περνά μέσα μαεράκι, αγοράκι λεμαργό». Δεν έφευγε από το κεφάλι μου, κόντεψα να τρελαθώ με αυτό το τραγούδι, αλλά ήταν τόσο κάτσι. Οπότε η φίλη μας η Κατερίνα Γερονικολού, υπέροχη. Και μετά, πού πάμε ρε παιδιά, μετά. Μετά, το ξέρω. Βλέπετε τα throwbacks και λέτε κάποια στιγμή στο μέλλον θέλω να είμαι κι εγώ ένα throwback στο Madwalk TV. Ωραία, ορίστε, έχεις την ευκαιρία γιατί το Mad μαζί με την IKEA δημιούργησαν το project, το τέλειο, το Creators Lab από την IKEA, όπου μπορείς, αν είσαι νέος σχεδιαστής, να δηλώσεις συμμετοχή μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, να μας στείλεις ένα βιογραφικό. Θα μπείτε στο madwalk.gr και θα τα βρείτε όλα εκεί. Να μας στείλετε ένα μικρό βιογραφικό, μια φωτογραφία με το δημιούργημά σας και οι κριτές του Creators Lab από την IKEA θα επιλέξουν τους 8 φιναλίστ που θα ζήσουν τη μοναδική αυτή εμπειρία. Lucky, very lucky. Όλα αυτά, madwalk.gr για να συμμετάσχετε στο Creators Lab από την IKEA. Και πάμε στο διάλειμμα μας. Ένα μικρό διάλειμμα. We'll be right back.
Γι' αυτό λέω ότι χρειάζομαι χορογράφο. Τι είναι αυτά τα moves? Είναι πολύ millennial moves, η αλήθεια είναι. Έχω δει στο TikTok που κοροϊδεύουν τους millennials το πώς χορεύουν και ειδικά κάνουν την κριμάτσα. Κάνουν το... Και λέω, oh my god, πώς έγινα έτσι expose. Λοιπόν, επιστρέψαμε με τα αγαπημένα μας 3Cents που παρά τη μικρή ιστορία τους έχουν διακριθεί με μια σειρά από διεθνή βραβεία όπως Great Taste Awards, Mixology Bar Awards, Drink It International και Difford's Guide. Τρομερά βραβεία. Αγαπάμε 3Cents. Αγαπάμε. Πάμε όμως στο section που αγαπήσαμε και αγαπάμε και θα αγαπάμε για πάντα να σχολιάζουμε outfits. Λοιπόν, πρώτη και μία και μοναδική. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω γιατί μιλάμε για την Αλένη Φουρέιρα του 2015. Γενικά αγαπώ στυλ Φουρέιρας, αλλά δεν ξέρω πότε ήταν που έκανε τη μετάβαση. Οπότε το 2015 ήταν που είχε κάνει τη μετάβαση ή ήταν πριν βρει τον εαυτό της και γίνει fashion icon. Οπότε, για πάμε να δούμε. Oh my god, κοίταξε να δεις. Όχι, είναι άλλη Φουρέιρα αυτή. Είναι άλλη Φουρέιρα, δεν είναι, μου κάνετε ψέματα, είναι AI, είναι δεν ξέρω κάτι άλλο, δεν είναι αυτή η Φουρέιρα που ξέρουμε. Μ' αρέσει το concept, σίγουρα παπούτσι πολύ λάθος για αυτό το look. Θεωρώ ότι είναι πολύ κυριλέ για αυτό το look. Η φούστα θα μπορούσε, μπλουζάκι όχι, μαλλί όχι. Ήταν πριν βρει τον εαυτό της. Θα πούμε pass. Pass, αγαπάμε Φουρέιρα, αγαπάμε το στυλ της, αλλά pass. Η επόμενη, το 2016, η επόμενη χρονιά, είναι η Μέρη Σινατσάκη. Μέρη μου, Μέρη μου. Κοίτα, πολύ ωραίο φόρεμα. I love it. Μ' αρέσει το μαλλί πάρα πολύ. Ας κρατούσε το μαλλί. Το φόρεμα δεν είναι για madwalk. Ωραία. Το madwalk είναι ένα νεανικό event, μουσικό και μόδας. Δηλαδή, είναι η ευκαιρία σου να πας go crazy που λέμε κι εμείς στο χωριό μας. Πολύ ωραίο, αλλά λάθος event. Δηλαδή, το concept είναι λάθος. Πας, όχι επειδή δεν είναι ωραίο και δεν τις πάει, επειδή δεν ταιριάζει στο concept. Η επόμενη είναι η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη το 2016 και είναι στυλίστρια, οπότε εγώ που δεν έχω τα credentials θα κρίνω τη στυλίστρια. Ωραία. Πώς θα πάει αυτό? Κοίταξε να δεις, ο καθένας έχει μια άποψη. Η άποψή μου είναι pass. Δεν ξέρω, ούτε αυτή πρόλαβε να κάνει μαλλί μάλλον. Δηλαδή νιώθω ότι σου λέει, θα βάλω αυτό, θα βάλω εκείνο, ωραία, ξέρεις. Δηλαδή, okay, μου λες τώρα εσύ από το κοντρόλο ότι, ότι είναι στυλίστρια και δεν είναι κομμότρια. Το ακούω, αλλά πας σε ένα event, δεν θα πας να φτιάξεις το μαλλί σου. Δηλαδή, ένα κότσο, ένα τζέλ, έτσι, κάνε μια χωρίστρα, ένα τζέλ, πιάσε το πολύ σφιχτά. Τίποτα, basic πράγματα, αλλά θα φαινόταν πιο put together. Σαν στυλίστρια, θα έπρεπε να το ξέρει. Δεν μου αρέσει, νιώθω ότι αυτό το παπούτσι με κάλτσα είναι ή είναι ολόκληρο αυτό το παπούτσι? Είναι κάλτσα με παπούτσι, ναι. Εντάξει, θα μου πεις το 2016. Όχι, όχι, παιδιά, συγγνώμη. Συγγνώμη, Αλεξάνδρα, θα είναι πάσα από μένα. Φαντάζομαι έχεις κάνει και καλύτερα looks τα επόμενα χρόνια. Πάμε στην Νικολέτα Ράλι το 2021. Μου αρέσουν και τα πιο πρόσφατα. Γιατί ξέρεις, βλέπεις λίγο τις μόδες. Πολύ ωραίο. Αλλά λάθος event. Νικολέτα, εδώ πρέπει να αναδείξουμε πόδια ή να και να μην τα αναδείξουμε. Απλά θέλει ένα, δεν ξέρω, νιώθω το μάξι φόρμα, το αέρινο, δεν ταιριάζει σε αυτό το event. Δηλαδή, το μαλλί καλό, ήταν ok, εντάξει. Δεν μου αρέσει βέβαια με αυτό το φόρμα, το φόρμα είναι συγκλονιστικό, αλλά είναι για ένα fashion show στην Μύκονο, δεν ξέρω, κάπου σε νησί. Τώρα, για το madwalk, όπως γίνεται κάθε χρονιά στο Taekwondo, θέλει κάτι πιο στυλ, πιο έτσι, δεν ξέρω, λίγη σκέψη παραπάνω. Θέλει λίγο έτσι, καταλαβαίνετε, μιλάω πολύ με τα χέρια, έτσι. Ωραία, pass θα πω, αλλά την ίδια χρονιά σχολιάσουμε και
κάποιον άλλον. Το Λάκη Γαβαλά 2021. Για να δούμε. Oh, oh my god. Λοιπόν, φοράει κάτι στο κεφάλι. Νομίζω φοράει κάτι στο κεφάλι. Αυτό που φοράει ο παπάς είναι οκ. Okay. Μάλιστα, κοίταξε να δεις. Μ' αρέσει από τη μέση και κάτω. Δηλαδή, μ' αρέσει που ανοίγει έτσι, μ' αρέσει που έχει κάτι να πει. Δεν μ' αρέσει αυτό, γιατί νιώθω ότι δεν ταιριάζει το άσπρο το... Δεν ξέρω πώς να το πω. Βοηθήστε με. Ναι. Δεν ταιριάζει τόσο πολύ με το άσπρο της ζακέτας. Δεν ξέρω να το λέω σωστά. Δεν ξέρω από ορολογία, συγγνώμη. Σαν σακάκι μέχρι κάτω. Εδώ μου λένε ό,τι μπορούσε να είναι. Μπορεί να είναι καπαρτίνα, μπορεί να είναι σακάκι, μπορεί να είναι ζακέτα, μπορεί να είναι τα πάντα όλα. Και είμαι σίγουρη ότι δεν θα το έχουμε πετύχει κιόλας. Αλλά μου αρέσει από το λαιμό και κάτω, δεν μου αρέσει από το λαιμό και πάνω. Το headpiece. Πολύ καλό. Δεν ταιριάζουν. Νιώθω ότι έχει κάτι χρυσά πάνω στο headpiece. Και νιώθω ότι το σακάκι είναι πολύ άδειο σε σχέση με το headpiece. Ωραία. Θα είναι κάτι ενδιάμεσο μεταξύ σμάς και πας. Κάτι θα μπορούσε να είναι σπας. Τι ωραία. Δώστε μου κι άλλο να σχολιάσω, ρε παιδιά. Γιατί με αφήνετε μόνο με τόσους λίγους. Να σχολιάσω. Δεν πειράζει. Πάμε όμως να δούμε αν σας ενδιαφέρουν και τα make-up looks. Το Matt και η Max σε προσκαλούν στο event που θα γίνει στην Πάτρα 9 Νοεμβρίου, όπου θα βρίσκομαι εγώ εκεί για να δοκιμάσουμε όλα τα make-up looks και να περάσουμε τέλεια. Και εκεί μπορείτε να κερδίσετε πολλά δώρα και προσκλήσεις για το MadWalk. Όλα αυτά στο κατάστημα της MAC στην Πάτρα. Αν υπομονώσεις εδώ εκεί, θα περάσουμε ωραία. 6 με 9. Πολύ σημαντικό. 6 με 9. Ωραία. Τα λέμε εκεί. Και πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε. I'm gasoline and you are my fire. Love is TNT. Είμαστε πάλι πίσω λοιπόν και έχουμε καλεσμένο. Έχουμε έναν φοβερό φωτογράφο, υπέροχος, υπερλαμπρός, με τρομερή αισθητική. Έχει καλύψει και προηγούμενα MadWalk και φέτος θα καλύψει εννοείται και το MadWalk 2023 by 3 cents. Και είναι ο Ακίμ Τσατσούλης. Καλώς τον, χειροκα... Στον αέρα. Τέλειο. Πόπο, γεια σου, τι κάνεις. Καλώς ήρθες. Ναι, αφού το πιάσες στον αέρα, πω. Oh my god, πώς είσαι? Καλά είμαι, εσύ? Καλά κι εγώ, εδώ. Ετοιμαζόμαστε για το MadWalk το φετινό. Mm-hmm. Ξέρω ότι ετοιμάζεσαι κι εσύ. Και θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και στο τέλος θα παίξουμε και ένα παιχνίδι, έτσι. Mm-hmm. Γιατί παίζουμε, mm-hmm, και παίζουμε και τα παιχνίδια. Πότε και πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τη φωτογραφία? Αποφάσισα να ασχοληθώ με τη φωτογραφία, νομίζω κάπου εκεί στα 14-15 χρονών. 14-15 χρονών, νομίζω 2014-15 και κοίταξε, αν το σκεφτείς, ήταν το 13. Άρα μιλάμε για μια μικρή απόκληση του αυτού που είπαμε. Ναι. Άρα, ναι, ήταν μια απόφαση που παρήθηκε λίγο μέσα από τη μητέρα μου. Έκανε σκηνοθεσία, ενώ ασχοληθώ με τη σκηνοθεσία και έτσι πήρα το ερέθισμα να το κάνω κι εγώ αυτό. Είστε ενώ δημιουργική οικογένεια. Μέσα από άλλη δίωδο, αλλά... Ναι. Άρα είστε σαν δημιουργική οικογένεια. Κάπως θα μπορούσα, ναι, να πω, ναι. Τέλεια. Και ποιο ήταν το φωτογραφικό σου πρότυπο, ας πούμε, πρωτού να εργαστείς σε αυτόν τον χώρο? Κοίταξε, γενικότερα όταν το έτσι όπως έχει γίνει η φωτογραφία που την έχουμε συνέχεια στα χέρια μας, ήταν πάντα εύκολο να βλέπεις εικόνες και να μην ξέρεις από τι, ποιον είναι ή τι, πώς είναι. Όταν έμαθα λίγο περισσότερο στην ιστορία της φωτογραφίας, νομίζω ότι ο Χέρμαν Νιούτον ήταν αυτός, ναι, που με έκανε να πω ότι ο χαρακτήρας παίζει ρόλο στο φωτογραφικό μάτι και όχι τόσο ο εξοπλισμός ή όλο το υπόλοιπο, ας πούμε. Που...
Νιώθεις όμως τώρα την πίεση με τα social media που ξέρεις, όλα πάνε με trends. Μία είναι τη φωτογραφία έτσι, μία είναι η φωτογραφία αλλιώς. Τώρα είναι, ας πούμε, πολύ hot τα βίντεο. Νιώθεις αυτή την πίεση να προσαρμοστείς? Συνεχώς, γιατί γενικότερα είναι κάτι που δεν έχει ακριβή χρόνο το πώς θα αλλάξει το trend ή πότε θα αλλάξει το trend. Μπορεί να αλλάξει από 6 μήνες μέχρι 2 μέρες. Άρα πρέπει να κάνεις κάτι που να έχει authentic, ναι. Να είναι ο χαρακτήρας σου, να βασικά. Να φτιάξεις εσύ το trend. Ακριβώς. Ή να μπορείς να είσαι πάνω στο κύμα, αλλά να μην περιμένεις μόνο αυτό. Ναι, ναι. Θυμάσαι την πρώτη φωτογραφία που τράβηξες και ένιωσες έτσι φωτογράφος, ρε παιδί μου, ότι τώρα ξέρεις, αυτό με προσδιορίζει? Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Νομίζω ότι όταν πληρώθηκα την πρώτη φορά από τη φωτογραφία από το προϊόν, ας πούμε, που έβγαζα, κάπου στα 16, ήταν για χάρη μιας φίλης μητέρας μου. Εκεί ένιωσα ότι κάτι γίνεται. Κάτι... Τι ήταν η δουλειά, τι το κόνσεπτ? Ήταν κοσμήματα, ήταν κάτι πάρα πολύ απλοϊκό, αλλά ήταν κάτι πολύ... Ήθελε σκέψη, δηλαδή 16 χρόνια δεν ήξερα καν να χειρίζομαι την κάμερά μου. Ναι. Ήξερα, αλλά ενώ δεν ήξερα σε βαθμό ότι χρησιμοποιούσα απλά για να βγάζω τους φίλους μου ή πράγματα που μου άρεσαν εμένα. Άρα εκεί είχε την ευθύνη το τι είναι σωστό ή δεν ήξερα πώς, ας πούμε, προσεγγίζεται όλο αυτό. Άρα, ναι, νομίζω ότι αυτή η στιγμή της αποδοχής αυτού που έκανα... Με έκανε να νιώσω φωτογράφος. Και γενικά τι σε εμπνέει, ας πούμε, στη φωτογραφία, ρε παιδί μου? Τι είναι αυτό που σ' αρέσει και το απολαμβάνεις και σε εμπνέει και σε κάνει να θες να γίνεις καλύτερος κτλ? Νομίζω οι χαρακτήρες των ανθρώπων που βρίσκω, το πόσο σύνθετοι είναι, γενικότερα πόσο έχουν αλληλεπιδράσει μεταξύ τους οι άνθρωποι. Δηλαδή, γενικότερα το θέμα που βγάζω και όλα σε φωτογράφους είναι οι άνθρωποι. Δεν έχει ακριβώς αν είναι μόδα ή πορτρέτο ή οτιδήποτε. Παρόμοιο, τραβάω στιγμές. Δηλαδή, και όλες ασχολούμαι περισσότερο με τη μουσική βιομηχανία. Άρα, είναι τραβάω στους χαρακτήρες, τραβάω στην ιστορία τους. Με ενδιαφέρει, έχω καταλάβει ότι με ενδιαφέρει να τραβάω λίγο κομμάτια της πτυχής που έχουν. Okay, άρα λες και εσύ μια ιστορία, ας πούμε, μέσα, σίγουρα, από το... Σίγουρα. Μέσα από όλα αυτά. Μ' αρέσει κιόλας πολύ η προσυπογραφία των ανθρώπων και εκτός φωτογραφίας. Να καταλαβαίνω τους ανθρώπους, να δω πώς δουλεύει η κινησιολογία τους. Δυσκολεύεσαι στο να επικοινωνήσεις αυτά που θέλεις σε αυτόν που έχεις απέναντι που θα φωτογραφίσεις, δηλαδή... Δυσκολεύομαι και στην πραγματικότητα. Νομίζω φαίνεται. Αλλά και στη φωτογραφία, ναι. Απλά στη φωτογραφία σου, στη φωτογραφία γενικότερα έχεις το ότι γίνεται μια στιγμή και αυτή τη στιγμή εσύ ορίζεις πώς θα γίνει ή αν είναι αυθόρμητη από το ακόμη και να αλλάξεις και να κάνεις ένα crop μπορεί να αλλάξει όλη η εικόνα. Ναι, σωστά. Και όλες γι' αυτό και όλες στο φωτορεπορτάζ δεν γίνεται να κόψεις το κάδρο σου γιατί χαλάς το γεγονός, αλλά στην ουσία εσύ ορίζεις το πώς θα είναι κάθε γεγονός που θα γίνει, ας πούμε. Ναι, ισχύει. Έχεις τον έλεγχο, ας πούμε. Ακριβώς. Με ποιον Έλληνα ή ξένο ως μοντέλο θα ήθελες να συνεργαστείς σε μια μελλοντική φωτογράφηση? Ποιον θα ήθελες να φωτογραφίσεις γενικά, ρε παιδί μου? Μπορεί να είναι καλλιτέχνης, μπορεί να είναι πολιτικός, μπορεί να είναι μοντέλο, μπορεί να είναι influencer, μπορεί να είναι οικογένεια. Οικογένεια. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Ένα ονειρικό κόνσεπτ γενικά. Νομίζω θα ήθελα να βγάλω το Weekend, ενώ σε... Όχι, έχεις δει τη σειρά που έχει βγάλει τώρα? Ναι, δεν ήταν τόσο καλή η αλήθεια. Ναι, εμένα μου χάλεσε όλη την εικόνα. Ναι, αλλά αυτό ήτανε, δεν σου έδειχνε κάτι αντίθετο από αυτό. Δεν ξέρω άμα ήταν αυτό, δεν ξέρω, αλλά η σειρά ήταν τόσο κακή. Λεγόταν The Idol. The Idol, μπράβο. Ήταν μια σειρά, μη τη δείτε, παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν ήταν πολύ καλή. Θα σου πω όμως γιατί θα ήθελα. Γιατί είναι ο μόνος popstar τα τελευταία 20 χρόνια που έχει καταφέρει να αλλάζει το προϊόν του, ας πούμε, και να μένει κάθε χρόνο να παίρνει και λίγο παραπάνω impact στο pop culture. Okay, ναι. Άρα για την ιστορία που έχει δώσει στη μουσική, όχι ακριβώς για το τι είναι ο Weekend. Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, όχι, εντάξει, έχει κάνει φουλ, εννοείται, πολύ ωραία πράγματα. Αυτό ήταν ένα. Στην καριέρα του, ελπίζω μετά από αυτό. Κοίταξε, αν όμως δεν έχεις και ήττα για να καταλαβαίνεις το καλό. Ισχύει. Είναι λίγο. Πάμε όμως τώρα στα δικά μας τα Madwalk. Και έχεις αναλάβει τα τελευταία χρόνια λοιπόν τη φωτογραφική κάλυψη του Madwalk. Φέτος θα αναλάβεις και το Madwalk 2023 by 3 Cents. Πώς σου φάνηκε στην εμπειρία? Θα σου πω, είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί στην ουσία ενώνονται δύο αγαπημένα πράγματα που είναι η μουσική και η μόδα. Και είναι ουσιαστικά το μόνο προϊόν μόδας που βγάζουμε στην Ελλάδα. Σαν πασάριλες έχουμε ελάχιστες. Ναι, ενώ σαν, ναι. Αλλά είναι και μεγάλο event, είναι grand, ναι. Δηλαδή υπάρχει φροντίδα πίσω από αυτό. Έχει αυτό το glamour που δεν υπάρχει γενικότερα, λόγω ότι είμαστε μέσα όλοι στα προβλήματά μας και αυτό δίνει ένα φως λίγο στο να αντιλαμβάνομαστε λίγο καλύτερα για μας. Ναι. Συμφωνώ και εγώ. Δηλαδή, περιμένω τέτοια event, ας πούμε, για να ντυθώ λίγο, να κάνω να πω ότι κάτι κάναμε. Ξέρεις τι, είναι αυτό το, οι νέοι σχεδιαστές σε αυτή τη χώρα που έχουν πάρα πολύ δημιουργία και έρχονται μέσα από ένα χώρο καλλιτεχνικό, αλλά και έμπνευσης μέσα από τα ίδια τα βιώματα που έχουν, που είναι κρίμα να μην διαχέονται στην αγορά. Ναι. Και το MAD φροντίζει για να τους κάνει να μπουν σε ένα μονοπάτι λίγο πιο επαγγελματικό, ας πούμε. Ναι. Εγώ ήθελα, είπες ότι, εντάξει, φαίνεται ότι σε ενώνει η μόδα και η μουσική. Πώς δεν έχεις βρεθεί μπροστά από το φακό? Δηλαδή, καταρχάς μας λείπουνε άντρες εκεί έξω που να ξέρουν από στυλ, μόδα, ρε παιδί μου. Άλλο να βάλεις ένα ωραίο μπλουζάκι και ένα ωραίο παντελόνι και άλλο να δημιουργούν στυλ. Δηλαδή, δεν το έχεις σκεφτεί να πεις ότι θα καλύψω αυτό το κενό? Κοίταξε, γενικότερα έχω βρεθεί στην κάμερα, αλλά σε λίγες φορές δεν μου αρέσει η έκθεση τόσο. Λάθος. Μου αρέσει η έκθεση, δεν μου αρέσει η υπερβολική έκθεση. Άρα νομίζω ότι δεν το έχω κάνει από την μορφή ότι θα ήθελα να χαλάσω αυτό που μου αρέσει, που είναι η έκφραση μέσα από τον ντύσιμο. Αλλά γενικότερα θεωρώ ότι οι άντρες δεν ασχολούνται με το στυλ τους, γιατί είναι λίγο ταμπού. Δηλαδή, αλλάζει, βλέπω ότι αλλάζει αργά, ναι. Και αλλάζει από πολύ νέες γενιές. Και αλλάζει γιατί έχουν, θα σου πω, όλοι αυτοί, γι' αυτό τώρα θα μπω στην θέαση και στην προβολή. Ποια είναι μέσα στη ζωή μας, ναι. Η προβολή, ενώ παλιότερα δεν είχες την προβολή τόσο εύκολη. Δεν είχες TikTok, ούτε Instagram, ούτε, ναι. Παλιότερα Facebook, ούτε MSN, οτιδήποτε σαν πλατφόρμα μέσα στο ίντερνετ. Η έκθεσή σου ήταν μέσα από τις παρέες σου. Ναι. Και αν πήγαινε στην τηλεόραση, ας πούμε, θα ήταν κάτι συγκλονιστικό. Ναι. Άρα μαθαίνουν οι νέες γενιές πώς είναι η έκθεση, αλλά κιόλας πια αρχίζει και η επικοινωνία μέσα από την έκφραση να ζητείτε από τους ανθρώπους. Άρα. Ναι. Σιγά σιγά αλλάζει. Πολύ σιγά. Ισχύει. Αλλά υπάρχουν βήματα. Είναι κυριολεκτικά έκφραση το ντύσιμο. Δεν είναι για να φαίνεσαι όμορφος ή να είσαι αποδεκτός. Συμφωνώ. Και νομίζω άτομα όπως η Doja Cat, ακόμα και εγχώρια η Tamta, το αποδεικνύουν πολύ συχνά. Και τώρα που λέμε για το Madwalk πάλι. Θέλω να μου πεις αν έχεις κάποια φάνη ιστορία, περίεργη ιστορία από τα backstage, ή τέλος πάντων να έχεις βρεθεί σε ένα σκηνικό και να πεις ότι σου έμεινε. Θα σου πω, γενικότερα δεν είναι ότι έχω κάποιο συγκεκριμένο σκηνικό. Έχει πολύ πλάκα το πώς μέσα στις πρόβες, γιατί είμαι σε όλη τη διαδικασία. Η διαδικασία διαρκεί, εκτός από τις πρόβες που κάνουν πριν μόνοι τους καλλιτέχνες, διαρκεί 4 με 5 μέρες το event. Το πώς θα στηθεί, το πώς θα είναι τα χορευτικά ή η πασαρέλα πώς θα υπάρξει μέσα στο χώρο. Αυτό που μου φαίνεται πολύ αστείο είναι το πόσα άτομα συναστρέφονται μεταξύ τους και όλοι λίγο πολύ ξέρουμε ένας τον άλλον. Εννοείς τους καλλιτέχνες, ναι, τους καλλιτέχνες και τα μοντέλα. Ναι. Ναι. Γιατί εννοώ ότι τα πιο γνωστά μοντέλα βρίσκονται σε αυτές τις επιδείξεις. Είναι το πώς τρέχουν μεταξύ τους και πέφτουν ένας πάνω στον άλλον και είναι όλο αυτό το άγχος του να θα προλάβουμε να βγει όμορφο και όλο αυτό. Άρα νομίζω ότι αυτό μου μένει πάντα. Μπορεί να γίνονται και μικροπράγματα ή μέσα στην πίεση, αλλά νομίζω αυτό μου. Ναι. Το. Ναι, κατάλαβα. Αλλά πάλι μου κάνει εντύπωση ότι μιλάς και ανθρώπους. Δηλαδή, ό,τι μου είπες για τη φωτογραφία, ότι πάλι σου αρέσει το interaction. Κατά κύριο λόγο, όλο.
γη, όλη η ψυχοσύνδεση γυρνάει γύρω από την επικοινωνία, όσο okay. γίνεται. Και θέλω να μου πεις ένα αγαπημένο σου act στα προηγούμενα χρόνια του Madwalk. Ενδιαφέρον. Γενικότερα ότι είναι μέσα η Τάμτα. Σε καταλαβαίνω. Γιατί είναι πάρα πολύ δουλεμένο, έχει DNA. Έχετε με κόνσεπτ. Ακριβώς. Δηλαδή, και δεν φοβάται να πιέσει. Να τσαλακωθεί ναι. σίγουρα, το έχει αποδείξει φουλ αυτό. Αυτό μου είχε μείνει χαρακτηριστικά και το περσινό, αλλά και γενικότερα τα προηγούμενα χρόνια την ξεχωρίζω μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στο fact της ημέρας, ότι τα 3 cents αποτελούν υλικά ανάμειξης ανώτερης ποιότητας από bartender προς bartender και break και επιστρέφουμε παιχνίδι. Τέλεια. Επιστρέψαμε, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε παιχνίδια. Εννοείται. Ωραία. Να δούμε πόσο θα χάσω αυτό το παιχνίδι. Κοίταξε να δεις, μπορούμε να δούμε ποιος είναι ο μεγάλος loser, γιατί κι εγώ είμαι, σου λέω, έχω μνήμη χρυσόψαρου, ήμουνα πέρσι στα Madwalk και πάλι έχω ξεχάσει τα μισά. Βλόγκαρα κιόλας, δηλαδή ήμουν με κάμερα, τα έχω μοντάρει όλα αυτά και πάλι δεν τα θυμάμαι. Οπότε όλα καλά, θα είναι δίκαιος αγώνας. Τέλεια, τέλεια. Θα σου λέω τις ερωτήσεις, δεν ξέρω τις απαντήσεις, δεν μου τις έχουν γράψει. Θα δούμε. Είναι, θα δούμε. Και όποιος προλάβει να πάρει το αστέρι, είναι αυτός που θα πει την ερώτηση. Θα απαντήσει, κατάλαβες, ναι. Ωραία, πάμε να το δούμε. Ωραία. Ποιο τραγούδι ερμήνευσε η Ελένη Φορέιρα στο Madwalk το 2015. Δεν ξέρω και πότε ήταν η Eurovision. Πότε ήταν η Eurovision, νομίζω που πήγε. Το 2015. Ήμως δεν ήταν, θα το πάρω. Θα πω κάτι με ladies, μήπως. Δεν μπορείς ξέρεις. Το αφήσεις όμως. Κάτι μου θυμίζει με ladies, για να δούμε. Η Ελένη Φουρέιρα το 2015 ερμήνευσε το κομμάτι Ladies Stand Up. Είμαι Φουρέιρα Stan πλέον. Τα έχω μάθει όλα. Ωραία, ένας πόντος για μένα. Τώρα είναι άδικο, γιατί έχω μοιοπία και δεν βλέπω το monitor. Τέλειο. Εγώ μετά από αυτό θα αποκτήσω μοιοπία. Εντάξει, τέλεια. Από ποιον τραγουδιστή ακούσαμε το This is a man's world στη σκηνή του Madwalk του 2016. Αυτό νιώθω ότι το ξέρω, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Εγώ, ας πούμε, θα έλεγα... Κωνσταντίνο Αργύρο, αλλά... Αλήθεια. Απλά για το safe. Παίζει. Εγώ θα έλεγα και ονείρα, αλλά δεν είμαι αλλά... σίγουρα. Λέω Κωνσταντίνο Αργύρο, αλλά μπορώ να το αφήσω για να δούμε... Για να δούμε ποιος έχει δίκιο. Σίγουρα. Α, καμία σχέση. Ο Χρήστος Χολίδης ήταν. Κοντά, το πετύχαμε. Κοντά. Είμαστε όμως, πάρα πολύ καλοί. Το Gen Z που δεν βρίσκει αυτές... Βέβαια, δεν ξέρω αν πιάνουμε στο Gen Z, εγώ δεν νομίζω ότι πιάνουμε πλέον ως Gen Z. Είναι το ίδιο πράγμα με το προηγούμενο που είναι... Νιώθω Gen Z, αλλά στα χαρτιά δεν είμαι. Εντάξει, δεν πειράζει, όλα καλά. Με τους Millennium όμως είμαστε κοντά. Ναι, είμαστε πολύ κοντά. Δηλαδή, έχουμε ελάχιστες διαφορές. Συμφωνώ. Με τις προηγούμενες γενιές έχουμε καλά, με τις προηγούμενες έχουμε κάνει. Ναι. Συμφωνώ. Με ποιαν DJ συνεργάστηκαν οι Vegas στο Madwalk το 2015 στο κομμάτι Cry Baby Love. Το ξέρεις. Playman. Είπανε ποιαν DJ, μήπως είναι γυναίκα. Η μόνη που μου έρχεται τώρα στο κεφάλι είναι η Ξένια Γκάλ. Αλλά δεν είμαι σίγουρη. Νομίζω... Ναι. Η Ξένια Γκάλ. Ναι! Αχ, είμαι πάρα πολύ καλή. Είμαι πολύ περήφανη. Είσαι πάρα πολύ καλή. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Υπέρηση. Δεν το βρίσκα ποτέ. Δηλαδή, μου ερχόταν στο μυαλό. Όχι, ναι. Είναι πολύ καλή. Και πάμε στην... Όχι στην τελευταία ερώτηση, έχουμε άλλες δύο ερωτήσεις. Ποια τραγουδίστρια. Μπα και βρω εδώ κάτι. Ναι. Ποια τραγουδίστρια τραγούδησε στο Madwalk το 2020 πάνω σε ξυλοπόδαρα. Τραγουδίστρια. Ποια τραγουδίστρια. Θες να το πάρεις. Πάρ' το να πάρεις κανένα πόντο.
Γιατί και εγώ δεν είμαι σίγουρη. Νομίζω ξέρω. Από Τάμπτα. Κι εγώ αυτή θα έλεγα. Είναι η Τάμπτα. Από Τάμπτα. Η Τάμπτα! Τέλεια! Ναι, ναι, εντάξει, ποια άλλη θα μπορούσε. Αχ, θυμάμαι τις μακριές φλεξούδες. Ήταν τέλειο. Εγώ ήμουνα σε αυτό. Α, ήσουν σε αυτό ναι, και δεν ναι. το θυμόσουν. Δεν το θυμόμουν. Σε καταλαβαίνω. Πάμε στην τελευταία ερώτηση. Ποιο τραγούδι ερμήνευσε η Αναστασία στο Mad Walk το 2022 για τη συλλογή ρούχων Μουτάκι. Πώς λέγεται όμως. Ξέρω ποιο τραγούδι είναι. Αλλά... Ξέρεις τι όμως, μπορεί να μπερδευτώ με τα VMA του 23, γι' αυτό τώρα. Να το πω εγώ ψιθυριστά. Είσαι ένα στην κάμερα. Νομίζω του Βέρτη ήταν. Νομίζω το κομμάτι του Βέρτη ήταν, είσαι ένα αστέρι, αλλά μπορεί να κάνω αλήθεια, λάθος. Πιστεύεις. Μήπως δεν είναι αυτό. Για πες εσύ τι είναι, για να δούμε. Θα το αφήσω εδώ, πάρτο. Το και... φωτιά θα έλεγα. Φωτιά δεν λέγεται αυτό με τη Φουρέιρα. Μπορεί. Α, γιατί λέει το 2022. Για να δούμε. Για να δούμε, είμαι καλή. Μπορεί. Αν είσαι ένα αστέρι. Α, το αν είναι ένα. Εντάξει. Είπα του Βέρτη. Εντάξει, έχει δει. Άρα είμαστε 2-2. Εντάξει, ωραία. Δεν είμαστε τόσο losers. Έλα, high five. Κοίταξε όμως, κλέβω γιατί σε αυτά τα δύο ήμουνα. Ναι, αλλά και το άλλο που ήσουν δεν το θυμόσουν. Οπότε όλα καλά. αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Θα σε δούμε λοιπόν και στο Mad Walk 2023 by 3 cents. Τέλεια. Και μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε εδώ κάθε μέρα 8 με 9 στο Mad TV. Bye!